κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατής της, κύριο Παύλο. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατέ, να ερμηνεύουμε την ιερά ακολουθία του γάμου, για την οποία έχουμε πει ότι μέσα της έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τις αλήθειες, τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αν ένα ζευγάρι θελήσει να ζήσει αυτό το οποίο παραδίδεται μέσα από την ακολουθία, μπορεί να φτάσει στην πλειότητα της σχέσης και της αγάπης. Βρισκόμαστε στην τρίτη ευχή του γάμου. Είναι το σημείο εκείνο που ο ιερέας επίσης ενώνει τα χέρια των δύο μελονύμφων. Ας τη δούμε όμως πρώτα. Ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσας εκχώος των άνθρωπων και εκ της πλευράς αυτού ανοικοδομήσας γυναίκα και συζεύχες αυτό βοηθών κατά αυτόν, δια τούτος αρέσε τη σύ μεγαλειότητη, μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης, αυτός και νυν δέσποτα, εξαπόστειλον την χείρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον τον δούλον σου και την δούλην σου, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εις άρκα μίαν, χάρη σε αυτής καρπών κοιλίες, ευτεκνίας απόλαυση, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, και σε αυτή την ευχή, ότι η Εκκλησία και πάλι επαναφέρει στην αρχή της δημιουργίας και της κατασκευής του ανθρώπου, διότι ακριβώς ο γάμος έχει τη ρίζα του εκεί, σε αυτήν την ίδια τη δημιουργία του ανθρώπου. Δεν είναι μια μεταγενέστερη πραγματικότητα, αλλά μια αρχική πραγματικότητα που ξεκινάει από την διάκριση του ανθρώπου σε άνδρα και γυναίκα. Έχουμε πει κι άλλοτε το χαρακτηριστικό εκείνο χωρίο που λέει «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν τον άνθρωπο, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Το άρσεν και θύλη, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι υπόμνημα και ερμηνεία της λέξης άνθρωπος. Ουσιαστικά έρχεται δηλαδή να τονίσει ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Τώρα εδώ προχωράει και ενώ μας ξαναγυρίζει στην αρχή, έρχεται θα έλεγα λίγο να ερμηνεύσει αυτή τη δημιουργία. Ο Θεός ο Άγιος, εκείνος που έπλασε από χώμα τον άνθρωπο, και από την πλευρά του ανοικοδόμησε την γυναίκα και την πρόσφερε και την ένωσε μαζί του, ώστε να είναι βοηθός κατά αυτόν, δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Όμως να μείνουμε λίγο και να προχωρήσουμε με προσοχή. Εδώ λοιπόν, από τη μια μεριά, βεβαιωνόμαστε ότι ο άνθρωπος είναι χωρικός, αλλά και επουράνιος. Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος είναι ο άνδρας και η γυναίκα, διότι από την πλευρά του άνδρα ανοικοδομείται η γυναίκα και όχι απλώς ανοικοδομείται σαν ένα πρόσωπο ξεχωριστό ή και αντικείμενο στον άνδρα, αλλά συζεύγνεται μαζί του, προσφέρεται για ενωθεί μαζί του ως βοηθός του ανθρώπου. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο. Πρώτα-πρώτα οι πατέρες Εκκλησίες τονίζουν ότι η γυναίκα δεν δημιουργείται ούτε από την κεφαλή του άνδρα, ούτε από τα πόδια του άνδρα, αλλά από την πλευρά του. Με αυτό τονίζεται η ισοτιμία των δύο προσώπων. Αυτά τα δύο πρόσωπα είναι διαφορετικά, πλην όμως απολύτως ισότιμα. Στην εβραϊκή, η λέξη γυνή λέγεται, μάλλον στην ελληνική, η γυνή είναι λέξη εβραϊκή, λέγεται ανδρής. Και έτσι αυτό δείχνει τη σχέση των δύο. Ότι αυτή η σχέση είναι βαθιά, είναι ουσιαστική. Δεν είναι η γυναίκα κάτι το έτερο και το διαφορετικό,
αλλά όπως λέει εδώ βοηθός. Σημειώστε εδώ τη λέξη βοηθός για να τη συναντήσουμε σε ένα άλλο σημείο, εκεί που ο Θεός οδηγεί ενώπιον του Αδάμ ολόκληρη τη δημιουργία. Και ο Αδάμ λέει, δίνει το όνομα στο κάθε τι από τα δημιουργήματα, για να καταλήξει το κείμενο στο σημείο αυτό, και αυτό ουχευρέθη βοηθός όμοιος αυτό. Ενώ λοιπόν πέρασε ολόκληρη δημιουργία μπροστά από τον Αδάμ, και ο Αδάμ στο καθένα δίνει το όνομά του, όμως ο Αδάμ δεν συναντά κάτι που να έχει σχέση μαζί του. Νιώθει υπό ότι δεν συγγενεύει με αυτή τη δημιουργία επί της ουσίας. Νιώθει ότι δεν μπορεί μόνος του να βρει ένα νόημα σε αυτήν τη δημιουργία. Είναι κάτι που έχει δημιουργηθεί για να τον υπηρετήσει, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να τον καλύψει και να τον ολοκληρώσει. Ακριβώς λοιπόν, εδώ έρχεται ο αληθινός βοηθός του. Έρχεται η γυναίκα για να βοηθήσει ως βοηθός. Σε τι, θα πει κανείς. Αυτό που βοηθάει ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα, γιατί ούτε ο άνδρας μπορεί να υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άνδρα, είναι ο δρόμος της θεώσεώς τους. Είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Ο άνδρας στο πρόσωπο της γυναίκας ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξή του. Γιατί όπως είπα, άνθρωπος, η φύση του είναι ανδρόγυνη. Ο γάμος λοιπόν είναι η συνάντηση και η ένωση αυτών των δύο προσώπων, τα οποία μαζί αποτελούν τον άνθρωπο. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Μάλλον να δούμε πρώτα το δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Δηλαδή η δημιουργία του ανθρώπου εκφράζει το θέλημα του Θεού. Έτσι όπως το ακούμε, αυτό το αρέσε μοιάζει λιγάκι εγωιστικό. Έτσι άρεσε στο Θεό, έτσι έκανε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν στεκόμαστε στην επιφάνεια, γιατί ο Θεός φροντίζει και προσφέρει την ομορφιά. Ο Θεός κατασκευάζει τον άνδρα και τη γυναίκα διαφορετικούς, αλλά και αναζητώντας ο ένας τον άλλον, ώστε μέσα από τη γνήσια κίνηση και ένωσή τους να γίνουν πρώτον μέτοχος ο ένας της ζωής του άλλου, μέτοχος ο ένας της χαράς του άλλου, να νιώθει ο καθής ότι ολοκληρώνεται μέσα από τον άλλον, και από την άλλη μεριά να γίνουν και οι δύο στην αγάπη και στην ένωσή τους πηγή μιας νέας ζωής, αφετηρία της δημιουργίας ενός νέου ανθρώπου. Δεν είναι λοιπόν ένα θέλημα εγωιστικό του Θεού, αλλά ένα θέλημα πανέμορφο και δημιουργικό, το οποίο προσφέρεται και ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Άρα λοιπόν αυτό το αρέσε τη σύ μεγαλειότητη είναι ο τρόπος που ο Θεός, να πω έτσι, σκέφτηκε και μηχανεύτηκε για να οδηγήσει στην πληρότητα το ανθρώπινο ζευγάρι. Η κατασκευή του ανθρώπου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, είναι διαφορετική. Αλλά η διαφορά του καθενός είναι ο πλούτος του άλλου. Ο καθένας προσφέρει στον άλλον μέσα από την ενότητά τους, τι προσφέρει, αυτό που δεν έχει ο άλλος, τόσο στο συναίσθημα όσο και στη σχέση, ώστε να είναι δυνατή η καρποφορία, η κατασκευή ακόμα του ανθρωπίνου σώματος με ό,τι το κάθε ένα σώμα έχει σαν δικό του πλούτο, αλλά που αυτός ο πλούτος του ενός είναι απαραίτητος για τον άλλον και στον άλλον για τη δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπει κανείς τη σοφία του Θεού. Μη μόνον είναι τον άνθρωπον επί της γης, ώστε ο άνθρωπος πλέον να μην αισθάνεται τη μοναξιά που αισθάνθηκε στην αρχή, να νιώσει πλέον την πληρότητα της κοινωνίας των προσώπων. Διότι όπως ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων, έτσι και ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος είναι κοινωνία προσώπων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, ότι μέσα στο γάμο δεν ερχόμαστε ως ατομικές υπάρξεις, και μάλιστα για να μείνουμε ατομικές υπάρξεις. Ερχόμαστε αναζητώντας, ο λαός το λέει πάρα πολύ ωραία και έχει μέσα του βαθιά σοφία και αλήθεια, το έτερον ίμιση. Αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Ο άνθρωπος θα παραμείνει μισός, δεν θα φτάσει στην πληρότητά του. Αυτό λοιπόν αναζητά.
Και είναι σημαντικό ο καθένας να μην νιώθει αυτάρκης με τον εαυτό του. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αγωγή που θα δώσουμε στον άνθρωπο. Να το πω κάπως αλλιώς. Μεγαλώνουν δύο άνθρωποι, δύο παιδιά, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι ο άλλος. Ο άλλος δεν είναι αντικείμενο απρόσωπης χρήσης. Δεν είναι ένα αντικείμενο σεξουαλικής χρήσης, από την οποία παράγεται η δονή. Αλλά τελικά εγώ το χρησιμοποιώ αυτό το αντικείμενο, αλλά είναι έξω από μένα. Αλλά είναι ένα πρόσωπο που η κοινωνία μαζί του, και η σαρκική και η πνευματική κοινωνία, με αποκαθιστούν στην πληρότητά μου, με αποκαθιστούν στην αλήθειά μου, με αποκαθιστούν στην εσωτερική μου ομορφιά. Και δεν είναι μόνο η ευχαρίστηση και η απόλαυση της σχέσης, αλλά η χαρά της δημιουργίας μέσα από την κοινωνία και μέσα από την αγάπη. Εδώ θα ξαναπώ κάτι, έστω και αν στενοχωρώ κάποιους. Αυτές οι αλήθειες δείχνουν ότι όλη αυτή η ιστορία περί ομοφιλόφιλων σχέσεων είναι μια ιστορία λάθους, αποτυχίας, ανομαλίας. Μπορεί να υπάρχει μέσα από τη χρήση των σεξουαλικών οργάνων απόλαυση, αλλά δεν υπάρχει πληρότητα. Δεν υπάρχει η αποκατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος κοροϊδεύει τον εαυτό του γιατί εντόπισε τη ζωή και την ευτυχία του στην αναζήτηση της ειδονής και όχι στη χαρά της αγάπης και της δημιουργίας. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να βοηθήσουμε και τα παιδιά και να κατανοήσουμε κι εμείς ότι χωρίς πραγματική έξοδο από τον εαυτό μας δεν θα χαρούμε. Αν ο καθένας μένει στο ίδιο σπίτι με τον άλλον, κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τον άλλον, αλλά δεν χαίρεται την παρουσία του άλλου και δεν είναι ο άλλος η χαρά του, τότε είναι μισός άνθρωπος, τότε είναι ανάπηρος άνθρωπος και τότε φτιάχνουμε ανάπηρες οικογένειες από τις οποίες υποφέρουν τα παιδιά μας. Κι άλλοτε θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, αλλά τώρα ας προχωρήσω λίγο. Αυτός και νυν, δέσποτα, εσύ λοιπόν Κύριε, που είσαι ο δημιουργός του ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο, τώρα εξαπόστειλον την χείραν σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Μια όμορφη εικόνα. Στείλε το χέρι σου από ψηλά, από τον Άγιο κατοικητήριό σου και άρμοσον τον δούλον σου Ιωάκ και τη δούλη σου Μαρία. Ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή η γηνή. Εδώ αγαπητοί ακροατές έχουμε πάλι μια πανέμορφη λέξη. Άρμοσον. Θα μπορούσε να πει ένωσον. Η αρμονία όμως είναι κάτι πολύ πιο πέρα από την ενότητα. Η αρμονία σημαίνει τη σωστή λειτουργία και την τέλεια σχέση από αυτήν ακριβώς την κοινωνία. Όχι απλώς να είναι μαζί, αλλά να είναι αρμοσμένοι. Θα έλεγα το κάθε τι του καθενός να ανταποκρίνεται σε αυτό το άλλο, στο κάθε τι του άλλου, ώστε να φτάσει στην πληρότητα, να ζήσει την ανατροπή των μαθηματικών, να ζήσει ότι εδώ ένα και ένα κάνει πάλι ένα, μόνο που τώρα αυτό το ένα που είναι ο καθένας μαζί με τον άλλον έχει μια πληρότητα, έχει ένα πλούτο, έχει μια επέκταση, έχει μια ολοκλήρωση, έχει μια έκταση τελικά που καλύπτει τη ζωή και το νόημά της. Όμως τονίζει κάτι, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γηνή. Ζητάμε από το Θεό να ενώσει, να αρμόσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, ζούμε σήμερα σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν περιμένουν το Θεό. Δεν θέλουν, θα το δούμε παρακάτω αυτό που θα πω τώρα, να νιώσουν ότι ο καθένας τους δέχεται τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Και ο Θεός ξέρει ποιο δώρο μας κάνει. Το λάθος δεν το κάνει ο Θεός. Το λάθος το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και το μυστικό που οδηγεί στο λάθος βρίσκεται εδώ σε αυτή τη λέξη. Ότι παρά σου αρμόζεται. Αρμόζεται. Από το Θεό μόνον. Ανδρή γηνή.
Είπαμε δύο λόγια για αυτό το ρήμα και το ρήμα, αρμόζω. Εδώ τώρα τι λέει, ο μόνος που μπορεί να αρμόσει τους ανθρώπους είναι ο Θεός. Αυτό όμως έχει μια προϋπόθεση, ότι τον αφήνουμε. Να, αν θέλετε να συνεχίσω την εικόνα, στείλε Κύριε το χέρι σου και πάρε αυτούς τους δύο ανθρώπους και άρμοσέ τους. Θα έλεγα ότι στο χέρι του Θεού μένει αυτοί οι δύο άνθρωποι να πλώσουν το δικό τους χέρι. Να βάλουν το χέρι τους ο καθένας στο χέρι του Θεού μέσα. Και ο Θεός κλείνοντας θα έλεγα το χέρι του να τους κρατά πια ενωμένους. Και να αυτοί μένουν σε αυτή την ενότητα και την αρμονία που είναι έργο της Θείας Χάριτος, θα είναι πάντα μαζί. Έχετε δει δύο κλειδιά περασμένα σε ένα κρίκο? Όπου κι αν είναι, θα είναι πάντα μαζί. Είτε είναι στην τσέπη μας, είτε μας πέσουνε στο δρόμο, είτε τα πετάξουμε στη θάλασσα, είτε τα ρίξουμε σε μια χαράδρα, εφόσον είναι περασμένα στον ίδιο κρίκο, θα είναι πάντα μαζί. Αυτό είναι το μυστικό της αρμονίας. Η αρμονία του καθενός με το Χριστό. Αυτό σημαίνει να βάλω το χέρι μου στο χέρι του Θεού. Σημαίνει να βάλω την καρδιά μου. Είπα και άλλοτε ότι ο άνθρωπος είναι ότι είναι η καρδιά του. Ο Χριστός μου λέει, παιδί μου δώσ' μου την καρδιά σου. Του τη δίνω. Του τη δίνει και οι άλλοι. Και τότε εκείνος με τη Θεία Χάρη την οποία επικαλούμεθα έρχεται να αρμόσει τις δύο καρδιές ώστε πραγματικά να νιώσουν πανέμορφα, να νιώσουν ότι βρήκα αυτό που ήθελα. Όταν όμως δεν αφήνουμε το Θεό να αρμόσει και συνήθως ο τρόπος που ζουν σήμερα οι άνθρωποι δεν επιτρέπει στο Θεό. Οι άνθρωποι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Πριν από το γάμο τους ζουν σαν παντρεμένοι. Διαλέγουν μόνοι τους. Και ο Θεός μας αφήνει στις επιθυμίες της καρδιάς μας. Και η κρίση που περνάει ο γάμος οφείλεται στις επιθυμίες της καρδιάς μας και όχι ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι συντονισμένος και αρμονισμένος με το θέλημα του Θεού, τότε θα είναι αρμονισμένος με το έτερο πρόσωπο και θα γίνει το ένα και ένα ένα και θα αποκατασταθεί η ανθρώγινη φύση του συγκεκριμένου προσώπου, του άνδρα και της γυναίκας, που θα είναι όμως ένα, που θα είναι μαζί, που δεν θα είναι δύο. Και σε αυτή την προοπτική, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο και συγχωρέστε μου για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Τότε πλέον δεν μπορείς να ακούς τις αχλαμάρες του κάθε νεαρού και της κάθε νεαρής που έρχεται και λέει «Εγώ δεν μπορώ να βάλω πάνω από τον άντρα τη γυναίκα μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Για μένα την πρώτη θέση έχουν οι γονείς μου. Για να σου πω βρε ανόητε, νεαρέ ή νεαρά, τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Εκεί βαθιά ανοιχτωμένος είσαι, ώστε φοβάσαι ότι η αγάπη στη γυναίκα σου απειλεί την ύπαρξή σου? Χωρίς αυτή την αγάπη στη γυναίκα σου είσαι μισός. Όσο και αν αγαπάς τη μάνα σου, μισός και ανάπηρος είσαι. Η ενότητά σου, η αποκατάσταση της προσωπικότητάς σου δεν θα γίνει με το να είσαι κοντά στη μάνα και στον πατέρα σου, αλλά αρμοσμένος με τη γυναίκα που σου χάρισε ο Θεός. Ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Thank you.
συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ευχή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Ζεύξη θα πει ένωση. Ενώνουν δύο πράγματα. Σύζευξη σημαίνει ότι αυτή η ένωση είναι βαθιά. Είναι κοινωνία ζωής. Εν ομοφροσύνη. Να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αλλά είναι δυνατόν να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αυτό βέβαια αφορά τα ουσιώδη της ζωής. Και εδώ η ομοφροσύνη μεταξύ των προσώπων αυτών προϋποθέτει την ομοφροσύνη του καθενός στο Θεού το θέλημα. Τότε έχουν ένα κοινό μέτρο και ένα κριτήριο για να μετρήσουν τον εαυτό τους, τη γνώμη τους, τη διαφωνία τους και να μπορούν αυτή η διαφωνία να μην γίνει ρήξη αλλά να οδηγήσει σε αυτήν την ομοφροσύνη. Στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν. Κρατήστε αυτή τη λέξη, γιατί σε λίγο θα αναφερθούμε σε κάτι άλλο και θα την ερμηνεύσουμε. Χάρη σε αυτής καρπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλευσιν. Το στεφάνωμα η σάρκα μίαν έχει την προοπτική πρώτον της κοινωνίας της ζωής ολόκληρης. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσώμα. Αλλά παράλληλα, ο άνθρωπος όπως είναι κατασκευασμένος στο πρόσωπο του άνδρα και της γυναίκας, μέσα από αυτό το στεφάνωμα, την κοινωνία θα το δούμε αναλυτικότερα σε λίγο, έρχεται ο καρπός της κοιλίας. Το γέννημα μιας καινούργιας ύπαρξης. Αυτή η καινούργια ύπαρξη από πού πηγάζει? Από τη σοφία του Θεού. Από τον τρόπο που ο Θεός έφτιαξε τον άνδρα και τη γυναίκα. Από το υλικό, να το πω έτσι, που περιέχεται στο σώμα του καθενός. Και από την άλλη μεριά, την απόλαυση της ευτεκνίας. Όχι απλώς της τεκνογονίας, αλλά και της των καλών, θα λέγαμε, παιδιών. Και ο ιερέας, εκεί στη λέξη που λέει άρμοσον, παίρνει το χέρι του ενός και το βάζει μέσα στο χέρι του άλλου και του ζητά όλο το υπόλοιπο διάστημα του μυστηρίου έτσι να είναι. Έτσι θα ξεκινήσουν σε λίγο και τα πρώτα βήματά τους. Η ένωση των χεριών τους είναι η έκφραση, η φανέρωση, ο εικονισμός της ένωσης των καρδιών τους, της σύνδεξης των καρδιών. Μετά από αυτή την ευχή ακολουθούν τα στέφανα. Ο ιερέας παίρνει τα στέφανα, τα σταυρώνει επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και στη συνέχεια ακουμπά το πρώτο στεφάνι στο μέτωπο του γαμπρού, λέγοντας στέφεται ο δούλος του Θεού, ας πούμε τώρα Ιωάννης, την δούλη του Θεού Μαρία, και παίρνει το στεφάνι από το μέτωπο του γαμπρού και το φέρνει στις νύφες. Και στη συνέχεια σταυρώνει μπροστά στο πρόσωπο του γαμπρού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τρεις φορές. Και στη συνέχεια θα αρχίσει από την ύφη. Στέφεται η δούλη του Θεού, των δούλων του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα τόσο γνωστά λόγια είναι όμως πάρα πολύ άγνωστα. Διαθέτουν ένα ατέλεστο τέλος. Και λέω πολλές φορές στα ζευγάρια που παντρεύω, μόνο αυτή την πρόταση, αν ζήσετε, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Να τη δούμε πιο απλά. Στεφανώνεται ο δούλος του Θεού. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Ποιος τον στεφανώνει και γιατί στεφανώνεται. Το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, είναι στη συνείδησή μας σαν καρπός επιβράβευσης
του αγώνα και τις προσπάθειες ενός ανθρώπου. Στεφανώνουμε έναν αθλητή για τον κόπο που έκανε, για τον αγώνα που έκανε. Εδώ το στεφάνωμα έχει την ίδια αιτία. Ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να παντρευτεί, να μπορεί να ολοκληρωθεί, σημαίνει ότι έχει διανύσει μία πορεία. Τι πορεία θα μου πείτε? Πολλαπλή. Πρωτίστως όμως στην καλλιέργεια του εσωτερικού του κόσμου. Όταν προσφέρεσαι στον άλλον, πρέπει να έχεις κάτι να του προσφέρεις. Εάν προσφέρεις σε κάποιον μία κασετίνα που απ' έξω φαίνεται πάρα πολύ ωραία, πιθανώς να είναι και βελούδινη, και μόνο που τη βλέπεις λες ποιος ξέρει τι έχει αυτό μέσα, και την προσφέρεις στον άλλον, κι άλλος ανοίγει την κασετίνα αλλά μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι κοροϊδία, αυτό είναι απογοήτευση. Άρα λοιπόν, για να στεφανωθεί κάποιος πρέπει να έχει κάνει τον αγώνα του, τον αγώνα της ζωής του. Και πιο συγκεκριμένα, αν στόχος και σκοπός του γάμου είναι η θέωση του ανθρώπου, να έχει κάνει το δικό του αγώνα της αρετής και του αγιασμού του. Δεν στεφανώνουμε κάποιον χωρίς να υπάρχει λόγος και προπαντός χωρίς άθληση. Μπορεί η άθληση να είναι πνευματική, μπορεί η άθληση να είναι σωματική, μπορεί η άθληση να είναι άθληση αγιασμού του ανθρώπου, αγώνας για την πραγμάτωση του νοήματος της ζωής του. Μέσα σε αυτό υπάρχει και η επαγγελματική αποκατάσταση. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν κάτι, τον αγώνα. Μέσα από τον αγώνα ο άνθρωπος διαμορφώνεται σε προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν, στεφανώνεσαι για την προσωπικότητα που δημιούργησες. Και τώρα έρχεται ο Θεός να σε στεφανώσει για τον αγώνα σου αυτόν. Με ποιο τρόπο? Με το να σε αποκαταστήσει στην πληρότητα της ύπαρξής σου. Το στεφάνι είναι η κοπέλα, η νύμφη για τον νυμφίο, ο νυμφίος για την νύμφη. Ποιος στεφανώνει όμως? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και εδώ γεννιόνται μερικά ερωτήματα που ήδη τα θέσαμε. Είσαι έτοιμος να παντρευτείς, παλικάρι μου ή κοπέλα μου? Τι έχεις κάνει σαν προϋπόθεση? Σας είπα κι άλλοτε, μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουνα μαθητής της τρίτης λυκείου, ότι υπήρχε μια επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο νεαρό, το οποίο του ανεκκίνωνε ότι σκέπτεται να παντρευτεί. Και αυτός ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, ο μπαρουτοκαπνισμένος, όμως στον ανιψιό του θέτει μερικά ερωτήματα. Του λέει, είσαι άξιος να γίνεις γονιός? Είσαι άξιος να παντρευτείς? Ώστε μπορεί και να μην είσαι άξιος. Και βέβαια, πότε δεν είσαι άξιος? Όταν ουσιαστικά δεν έχεις κάνει τον αγώνα σου αυτόν. Όταν αύριο στην κοπέλα αυτή που τώρα παντρεύεσαι δεν έχεις να δώσεις τίποτα. Ή αν έχεις κάτι να της δώσεις, είναι η ασχήμια της ψυχής σου. Ο Θεός μας στεφανώνει όταν κάνουμε τον αγώνα για την ομορφιά της ψυχής μας. Γιατί τότε μπορεί να θεμελιωθεί το υλικό. Δεν ευλογούμε το τίποτα. Το μυστήριο του γάμου δεν λειτουργεί μαγικά. Δεν είναι αρκετή η παρουσία η σωματική δύο ανθρώπων. Χρειάζεται
η προσωπικότητα του καθενός. Βέβαια, μερικές φορές οι δύο προσωπικότητες είναι ίδιες, το ίδιο άδειες. Και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς γάμους σήμερα, που σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Δεν υπάρχει τίποτα να τους ενώνει. Και υπάρχει κάτι που τους κρατάει μακριά, ακόμα και αν κοιμώνται στο ίδιο κρεβάτι. Ο εγωισμός τους. Ο εγωισμός είναι η υπανάπτυξη του ανθρώπινου προσώπου. Ένας άνθρωπος που παραμένει εγωιστής, δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει οριμάσει, δεν έχει καλλιεργηθεί, δεν έχει στοχεύσει στην αρετή στη ζωή του. Δεν ζητά πλέον το πρόσωπο που θα αρμοστεί μαζί του και θα ολοκληρωθεί η ζωή του και θα φτάσει στην πληρότητα. Ζητά στην καλύτερη περίπτωση έναν νόμιμο σεξουαλικό σύντροφο ή έστω την ικανοποίηση και όχι την ευθύνη ότι μπορεί να φέρει παιδιά στον κόσμο.
Εδώ μέσα βρίσκεται όλο το κλειδί της ευτυχίας ή της τραγωδίας, όπως το ζούμε σήμερα. Να δούμε όμως και την ομορφιά τώρα του πράγματος. Ο Θεός με στεφανώνει και μου χαρίζει σαν στεφάνι την κοπέλα αυτή που στέκεται δίπλα μου ή για την κοπέλα το παλικάρι αυτό που στέκεται δίπλα μου. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Αν τον έχουμε αφήσει να μας αρμόσει. Διότι τη λέξη θα την πούμε στην ακολουθία. Αν όμως είμαστε αρμοσμένοι με τον Χριστό, τότε δεν θα μπορούμε να ταιριάσουμε και να αρμοστούμε μεταξύ μας. Αν δεν έχουμε αφήσει εκείνον να σμιλέψει όλες τις πλευρές του καθενός, ώστε να ταιριάσουν με τον άλλον, τότε άδικα θα γίνει και η τελετή και μόνοι μας θα αποδείξουμε την ματαιότητα. Γιατί τότε στο Θεό προσφέρουμε άχυρα και τα άχυρα δεν ευλογούνται. Το στάρι το ευλογούμε και γίνεται ψωμί και γίνεται σώμα Χριστού. Τα σκουπίδια όταν πολλαπλασιάζονται, τότε γίνεται πιο δύσκολη η ατμόσφαιρα και δεν την αντέχουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που προκαλούμε τα σκουπίδια ή που, συγχωρέστε μου την βαριά λέξη, γινόμαστε και είμαστε σκουπίδια. Γιατί χωρίς χάρη, χωρίς αρετή, χωρίς ευλογία, με μια σκέψη που είναι διαρκώς διεστραμμένη και σκέπτε μόνο εγωιστικά και σκέπτε μόνο το κακό ή την εκμετάλλευση του άλλου, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σκουπίδια. Και σε λίγο θα αρχίσουμε να μυρίζουμε. Αν δω όμως τον άλλον, έχω δουλέψει στον εαυτό μου και ο Θεός μου χαρίζει το έτερο πρόσωπο και έτσι πλέον βλέπω την κοπέλα σαν δώρο του Θεού, σαν το στεφάνι μου, τότε η μεταξύ μας πιστότητα και αγάπη είναι το ναι της ευχαριστίας μας απέναντι στο Θεό που χάρισε τον έναν στον άλλον. Καθώς προσέχουμε ο καθένας τον άλλον, καθώς νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, είναι σαν να λέμε: Κύριε, κοίταξε πόσο προσέχω αυτήν που μου χάρισες. Κύριε, κοίταξε πόσο νοιάζομαι για αυτόν που μου χάρισες. Και τότε η προσοχή του ενός τον άλλον θα είναι το ναι της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας στον Κύριο που μας χάρισε τον έναν στον άλλον. Και τότε η σχέση μας θα έχει υπερβεί τη διαδικότητα του εγωισμού, θα έχει εντρυφήσει στον τριαδικό τρόπο της ζωής, οι δύο μας μπολιασμένοι στην τριαδική ζωή, ανοιχτή πια, όριμη, ολοκληρωμένη, έχουμε την ετοιμότητα και την οριμότητα, ώστε μέσα στον κύκλο αυτής της θεανθρώπινης αγάπης μας, να γεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος. Εδώ έρχομαι στο στεφάνωσον αυτούς, η σάρκα μίαν. Διότι έχουμε υποβαθμίσει στη συνείδηση και στην καρδιά μας την ερωτική σχέση σαν ένα μέσο απόλευσης, άντε και δημιουργίας μιας καινούργιας ζωής. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι η σχέση, η ένωση, η συνέβρεση, πηγάζει από την αγάπη και το άρμοσμα των δύο ανθρώπων. Νομίζουμε ότι μπορούμε να συνευρεθούμε με οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε, αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν οδηγεί στην πληρότητα. Πολλές φορές οδηγεί και στο θάνατο. Έτσι, τα μεγάλα, τα τίμια, τα σοβαρά, τα υποβαθμίσαμε. Το ερώτημα που μου γεννιέται αυτή την ώρα είναι τα νέα παιδιά που έρχονται σε γάμο. Έχουν καθόλου προετοιμαστεί για το γάμο τους? Το έχω ξαναθέσει και το ξαναθέτω τώρα. Τώρα που λιγάκι μπορούμε να δούμε
την ομορφιά του γάμου, τις δυνατότητες του γάμου, τη ζωή που είναι ο γάμος και την ευτυχία, να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή. Και αν πάμε πιο βαθιά, θα καταλάβουμε τη δυστυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε την αποτυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε ότι πάρα πολλά νέα ζευγάρια είναι ανέτοιμα για να παντρευτούν και γι' αυτό και να παντρευτούν θα χωρίσουν και να ξαναπαντρευτούν θα ξαναχωρίσουν πάλι, αλλά την ευτυχία δεν θα τη συναντήσουν. Και ίσως στην καλύτερη περίπτωση θα κάνουν μια συμβατική ζωή, μια ψεύτικη ζωή, μια ζωή χωρίς χαρά. Και όταν βλέπω σήμερα, απ' την άλλη πλευρά, τη χαρά στα πρόσωπα αυτών που ζουν πραγματικά το γάμο τους ως ευλογία, ως σχέση, ως κοινωνία, ως ολοκλήρωση, που μέσα από αυτή την ένωση προέκυψαν ευλογημένα παιδιά, χαρούμενα, ελεύθερα, που ξέρουν τι θέλουν, που έχουν σαν παράδειγμα τη ζωή των γονιών τους και μέσα από αυτή την εμπειρία προχωρούν στο δικό τους το γάμο και πετυχαίνουν και στο δικό τους το γάμο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις δύο πραγματικότητες που υπάρχουν σήμερα και που θέλουμε δεν θέλουμε είναι συγκρίσιμες. Έτσι, στο σημείο αυτό, μετά το στεφάνωμα των δύο προσώπων, που εδώ πρέπει πλέον να προβληματιστούμε. Μας αξίζει αυτό το στεφάνωμα? Έχουμε τις προϋποθέσεις? Γιατί αυτό το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, δείχνει μια άλλη αλήθεια. Ότι στο γάμο υποδεχόμεθα τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Αν όμως εμείς τον έχουμε διαλέξει και τον έχουμε ζήσει σαν σύντροφο χωρίς το Θεό, τότε δεν προκύπτει κανένα αποτέλεσμα. Προκύπτει αυτό που τα ζευγάρια παντρεύονται και που ο γάμος τους δεν έχει τίποτα καινούριο, όλα τα έχουν ζήσει πριν από το γάμο τους και πιθανώς αυτή τη ζωή πριν από το γάμο την έχουν φορτώσει και με φοβερά βάρη, και ενώ το ενδεχόμενο κάποιου παιδιού που δεν το αφήσαμε να γεννηθεί γιατί δεν είχαμε φτάσει στο γάμο. Έτσι ο γάμος μετά ξεπέφτει. Νομιμοποίηση μιας σχέσης που πηγάζει από την αγάπη, από την ανάγκη και όχι από την αγάπη, αλλά μερικές φορές δεν πηγάζει καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν θα το ξαναπώ, ότι η ακολουθία του γάμου μας προσφέρεται για να σκύψουμε πολύ βαθιά και να τη μελετήσουμε. Και επειδή έθεσα το ερώτημα πολλές φορές, πώς προετοιμάζεται ένας νέος άνθρωπος για να παντρευτεί, τώρα μπορώ να σας πω ένα τρόπο προετοιμασίας. Πάρτε την ακολουθία του γάμου πολύ νωρίτερα, πριν καν δημιουργήσετε κάποια σχέση, και διαβάστε την και μελετήστε την και ξαναμελετήστε την όταν βρείτε ο ένας τον άλλον. Και αν νιώθετε ανάγκη βοήθειας, πηγαίνετε σε κάποιον ποιμένα, σε κάποιον ιερέα, σε κάποιον επίσκοπο, για να του ζητήσετε να σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτό που θα κάνετε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσσανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.